Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον Σπύρο του Σταθάκη και τον Λουκά τον Γεωργιάδη. Να καλησπέρισουμε την κυρία Χρυσούλα Βορδόνη, τη δικηγόρο για τα κόκκινα δάνεια. Καλησπέρα, κυρία Βορδόνη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα πράγματα αρχίζουν και σκουραίνουν, κυρία Βορδόνη. Πολύ σκούρα. Ζορίζουν γενικότερα. Ζορίζουν. Σε λίγο θα φύγει και η περιουσία των ανθρώπων και δεν θα καταλάβουν πώς θα. Κάτι μαθαίνω για τον νόμο Κατσέλη, ότι θέλουν να έχουν στο μυαλό τους να τον αλλάξουν και αυτόν κτλ. Να τον τροποποιήσουν. Προς το χειρότερο, το έχετε πει. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Φώτη Χαρίτο, δικηγόρο, στέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρίτο. Πώς είδατε σήμερα την κοκορομαχία αυτή για την ασφάλεια, καταρχάς, σαν δικηγόρο, είστε ευχαριστημένος από την ασφάλεια του πολίτη? Όχι, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Ανησυχώ πάρα πολύ. Το ότι εξιχνιάστηκαν ένα-δύο εγκλήματα δεν σημαίνει τίποτα, διότι είναι σαφές στον κόσμο, είναι, δηλαδή κανένας δεν το αμφισβητεί, ότι οποιοδήποτε σήμερα στην ελληνική κοινωνία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, από το να σκοτώσει με συμβόλαιο θανάτου, 3.000. Από το να σκοτώσει, από το να εκβιάσει, από το να κλέψει, να απαγάγει, να σιδερώσει τη γιαγιούλα, και επειδή εξηγιάστηκε ένα-δύο εγκλήματα, νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Έτσι, αυτό είναι, νομίζω, αμφισβητείται από όλους. Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο Καλάκο, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΤΑΕΠ, Εκπύργου Ορμόμενο. Καλησπέρα, κύριε Καλάκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκπύργου Ορμόμενος. Εκπύργου Ορμόμενος. Οι Ηλίοι τι λένε εκεί στην Ηλία, τι λένε οι πατριώτες, πατριώτες. Και ο λαός της Ηλίας βρίσκεται σε μνημονιακή κατάθλιψη. Δυστυχώς ο νομός της Ηλίας είναι ο περισσότερο εγκαταλελειμμένος νομός της Πελοποννήσου. Έχει δύο αεροδρόμια και δανείζεται αεροδρόμιο διπλανού νομού. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει δύο λιμάνια και δανείζεται για εμπορικές πράξεις το λιμάνι διπλανού νομού. Έχει δύο ποτάμια με αντίστοιχους ταμιευτήρες και ο μισός νομός δεν έχει νερό. Έχει ένα οδικό Έχετε δίκτυο. Έχετε την ατυχία να είστε δίπλα στη Μεσσηνία, γι' αυτό. Έχει ένα οδικό δίκτυο τύπου Βενεζουέλας. Κάθε μήνα δύο-τρεις άνθρωποι αφήνουν την ψυχή τους στον περίφημο δρόμο, εθνικό δρόμο Πατρών Πύργου. Και το κυριότερο, κύριε Μιλωνάκη, έχει το μεγαλύτερο μνημείο του κόσμου, την αρχαία Ολυμπία. Έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες το 2004, δεν έγινε κανένα μεγάλο έργο υποδομής. Δυστυχώς χτίσαμε όλα τα περίχωρα της Αττικής και τώρα έχουν εγκαταλειφθεί. Και αυτή η αρχαία Ολυμπία, παρόλα ότι αναγκαζόμαστε κάθε 3-4 μήνες να την παρουσιάζουμε σε όλο τον κόσμο, είναι σε υποανάπτυκτη κατάσταση. Θα μας πείτε τώρα για τις επικουρικές σε λίγο. Πάμε να καλησπερίσουμε και τον... και τον κύριο Μπάμπη Καούκη, τον πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα της ΔΑΚΗ, της Ομοσπονδίας των Εφοριακών. Καλησπέρα, κύριε Καουγή. Άγιε, καλησπέρα στην παρέα και στον πατριώτη μου τον κύριο Καλάκο, γιατί τη χαίναμε και από την αρχαία Ολυμπία. Ναι, κύριε Καουγή, ωραία, ας αφήσουμε τώρα την αρχαία Ολυμπία να δούμε λίγο το ψητό. Βγήκε χθες, όπως το είπαμε εδώ και με τον Σπύρο και με τον Λουκά, και είπε εμψυχρό, ομολόγησε ότι με σχέδιο τσακίσανε τη μεσαία τάξη υπερφορολογώντας τον κόσμο για να τα πάρουν από την κοινωνία αυτή το μεσαίο χώρο, τον οικογενειάρχη, τον χθεσινό τον οικοκύρη, τον οποίο τον έχουν κάνει φτωχό, όπως είπε και ο Λαργκόρα σήμερα, ο επικεφαλής των επιρρογνωμών του προϋπολογισμού της Βουλής. Τι γίνεται με τη φορολογία? 15 δις πρέπει να μαζέψετε μέχρι τέλος του χρόνου. Μα αλήθεια δεν είναι, δεν είναι όλη η αγορά έξω, όπου και να πάτε, σε όποιο κατάστημα, είτε είναι μικρή περία, είτε μεγάλη, είτε μεσαία, όλοι μιλάνε για αυτό το θέμα. Μιλάνε για ότι η φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων έχει τελματώσει. Γιατί είναι πολύ ψηλή φόρη, είναι πολύ μεγάλο το μέρισμα, το φόρος στο μέρισμα των ανώνυμων εταιριών, είναι μεγάλο το ΦΠΑ, στενάζουν όλοι. Άρα ματώνει κάθε μέρα η κοινωνία. Πιστεύετε, από την εμπειρία σας σαν εφοριακό στα χρόνια, ότι μπορεί η κυβέρνηση να μαζέψει τόσα δισεκατομμύρια μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή σε δύο μήνες? Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό και πιστεύω ότι κάπου οδηγεί τον ελληνικό λαό. Άρα θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και καινούργια μέτρα, άμα δεν μπορεί να μαζέψει και δεν κλείσει ο προϋπολογισμός σοβαρά. Σίγουρα, απλώς τα έχει κλείσει και δεν τα έχει ανακοινώσει. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι που είναι ενδιαφέρον. Είχατε και τις εκλογές. Καλά πήγαινε, νομίζω, η ΔΑΚΗ, έτσι δεν είναι? Η ΔΑΚΗ για πρώτη φορά, είναι ιστορικό γεγονός, είναι ιστορική νίκη στο Σύλλογο Εφοριακών του Νομού Αττικής και Κυκλάδων.
βγήκε πρώτη με μεγάλη διαφορά. 8 μονάδες διαφορά. Και στη Θεσσαλονίκη πήγε πρώτη. Στη Θεσσαλονίκη πήγε άρεσα σε αυτοδυναμία, 60% σχεδόν, πέλα πιερία κλπ. 15 του μηνός έχουμε στα πάτρια εδάφη του κύριου Καλάκου, στον νομό Ηλίας και Αχαΐα, εκλογές που και εκεί βλέπουμε ότι θα έχουμε μια άνοδο. Και αυτό θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί όταν η άσχημη παράταξη που πρόσκλησε στο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που έκανε ήταν να κραυγάζει, να κάνει πολιτική με αθλιώτες, ιδεώτες, βρισιές, μαγιές και με τρομοκρατία, αυτό ήταν φυσικό επόμενο ότι ο φρέπος κόσμος, ένας επιστημονικός κλάδος κατά κύριο λόγο, ζήτησε και έψαξε τη σταθερότητα και την αλήθεια. Κύριε Καουκή, συγγνώμη, είπατε κάτι περί τρομοκρατίας και τα λοιπά. Πείτε, αν θέλετε, πείτε μας τι εννοείτε και δεύτερον, πώς σχολιάζετε εσείς τη μεγάλη πτώση της συνδικαλιστικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στο φοροελεκτικό και στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Γιατί όταν βλέπουμε τέτοιες μεγάλες μεταβολές στις προτιμήσεις των εργαζομένων, αυτό έχει και αντίκτυπο στο έργο τους, ο οποίος ο καθένας για λόγους προτιμότητας δεν τον βόλεψε αυτή η κυβέρνηση και ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αύριο μεθαύριο θα πάει κάπου αλλού. Σχολιάστε μου λίγο αυτά τα δύο. Αυτή η τρομοκρατία τι εννοείται δηλαδή? Εννοώ ότι στο διστρικτικό δημό, όχι μόνο μεταθέσεις, υπάρχει μία πίεση στους εφοριακούς υπαλλήλους και περισσότερο στους ελεγχτές, ναι, να τελειώσουν οι υποθέσεις που δύο χρόνια τις είχαν χρονιάσει τα δουλάτια, να τις τελειώσουν γρήγορα και να βγάλουν γρήγορα φόρους προς τις επιχειρήσεις. Δεν γίνονται έτσι αυτά, γιατί ο υπάλληλος φοβάται, υπάρχουν οι αστικές ευθύνες που έχει ο κάθε ελεγχτής και ζει μια τρομοκρατία, μην κάνει κάποιο λάθος, γιατί ο Θεός να σε φυλάει από το άδικο που λέμε. Ναι. Ο Θεός να σε φυλάει από το εφοριακό και το δικαστή, εγώ λέω. Μία το δημόσιο πρέπει να, να προστατεύσει. Εμείς όμως, να ξέρετε κύριε Μιλωνάκη, εμείς ως... ακούγομαι. Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά. Για ναι, εμείς ως δάκη εφοριακό, να ξέρετε, δεν είμαστε ρεβασιστές. Εμείς αναζητούμε συνεργασία και θα τα αναζητήσουμε σε υγιείς συνδικαλιστικές δυνάμεις, σε ανθρώπους που ήταν από την παράταξή μας, που ήταν τα σπλάχνα της ΔΑΚΕ και για κάποιο λόγο εκείνης εποχής κάνουν μια ανεξάρτητη παράταξη, κατεβήκαν μόνοι τους ανεξάρτητοι. Με αυτούς θα συνεργαστούμε και θα είμαστε χέρι-χέρι για το καλό του κλάδου και για το καλό εγώ νομίζω... των πολλών Ελλήνων. Καταλαβαίνω εγώ γιατί λέτε. Μιλάτε για τον Γιάννη Χατζηλάτα που ήταν ανεξάρτητος τώρα και για ορισμένους άλλους. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Η άποψη δική μου είναι ότι ο συνδικαλισμός είναι σωστός μόνο όταν γίνεται προς την κατεύθυνση, την ορθή και για τον καλό του κοινωνικού συνόλου. Και βέβαια του κλάδου αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Είναι δε κακός και χείριστος όταν γίνεται όπως γινόταν με τη ΔΕΗ, όπως γινόταν και μερικοί άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς, οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν τη θέση τους και κάνανε αυτά τα οποία δεν έπρεπε να κάνουν μόνο και μόνο για το ίδιο συμφέρον. Με καταλάβατε, νομίζω, είμαι σαφέστατος εδώ. Έτσι ακριβώς και πιστεύω ότι αυτό εκτίμησε ο συνάδελφος εφοριακός υπάλληλος. Ακριβώς. Έδωσε τόσο μεγάλη δύναμη, με μεγάλη διαφορά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο Σύλλογο και στην Ομοσπονδία και παντού. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε τώρα Σπύρο και Λουκά να ξεκινήσουμε. Παναγιώτης Λιαρκόβας. Εγώ προτείνω να τον δούμε. Να δούμε τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Που όλοι πρέπει να τον ακούμε τελικά. Για να έρθουμε μετά, Αντώνη μου και Λουκά μου, και όλοι εδώ οι φίλοι και η κυρία Κορδόνη εδώ στο πάνελ, να δούμε, να σχολιάσουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είπε αυτός ο άνθρωπος, τι προειδοποίησε. Επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής. Των τεχνοκρατών. Και των μορφωμένων ανθρώπων. Και όποιος βάζει χρώμα σε όσα λέει ο κύριος Λιαρκόβας και κάποιοι άλλοι θεσμοί. Πολύ καλά το λέει. Τουλάχιστον αφελής. Πολύ καλά το είπε ο Λουκάς ο Γεωργιάδης. Ο Λιαρκόβας δεν έχει χρώμα, κυρίες και κύριοι. Μιλάει σαν επικεφαλής των ανθρώπων που είναι εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες. Είτε γιατρός που ψηφίζει δεξιά, είτε γιατρός που ψηφίζει αριστερά, γιατρός θα σου πει ότι έχει. Πάμε να τον ακούσουμε. Όχι το κόμμα. Παρακαλώ. Πάμε. Από την στιγμή που εφαρμόζουμε τις πολιτικές λιτότητες, τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι πολιτικές λιτότητες, αφού συνεχώς σφίγγουμε το ζωνάρι. Δεύτερον, η έμφαση κατά κύριο λόγο είναι στους φόρους. Αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Αν συνεχιστεί αυτό, η μεσαία τάξη σιγά σιγά θα μειώνεται και θα μπαίνει στην κατηγορία στα όρια της φτώχειας. Άρα για να έχουμε βιώσιμη κοινωνική πολιτική, θα πρέπει να
να προκύπτουν όλα αυτά, για να είναι διατηρήσιμοι, να προκύπτουν από την ανάπτυξη. Δεν θα ανοίξουν οι κάνουλες ξαφνικά και θα πέσει χρήμα μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Θα εξακολουθήσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, εφόσον πάμε σε κανονικότητα, θα βελτιωθεί σταδιακά. Δεν θα γίνει τίποτα απότομο. Επομένως, θα συνεχίσουν και οι πολιτικές, θα συνεχίσει και η λιτότητα που ήδη έχει προσδιοριστεί, γιατί υπάρχουν μέτρα για το 19, υπάρχουν μέτρα για το 20, αλλά υπάρχουν και τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία είναι απαιτητικά, 3,5% του ΑΕΠ. Τρεις μεγάλες αλήθειες από έναν άνθρωπο σοβαρό. Πρώτο, είμαστε σε καθεστώς λιτότητας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση ήδη έχει ψηφίσει μέτρα λιτότητας ύψους 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί που κατηγορούσαν και τους προηγούμενους. Αλλά πήραν τις κοιτάξεις τους προηγούμενους. Δεύτερον, τι είπε, εάν συνεχίσουμε αυτή την τρελή υπερφορολόγηση, η μεσαία τάξη, σε λίγο χρονικό διάστημα θα γίνει τάξη φτωχών, δεν θα υπάρχει μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Και είπε και κάτι άλλο επίσης, ότι θες να κάνεις επιδοματική πολιτική, θες να δίνεις κοινωνικά επιδόματα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Μέσω της ανάπτυξης, της δημιουργίας εισοδημάτων και της φορολόγησής τους. Δεν βγαίνει. Και τρίτον, τι είπε. Είπε, αν μερικοί περιμένουν να ανοίξουν οι κάνουλες και να πέφτουν λευρό από τον ουρανό, αν βγούμε από το μνημόνιο, ξεχάστε το, διότι ήδη έχει συμφωνηθεί ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο λιτότητας και για μετά το 2018. Τρεις αλήθειες που πρέπει να τις χωνέψουμε όλοι. Ένα. Και για τον νόμο Κατσέλη, επειδή έχουμε την κυρία Πορδόνη. Οι αλλαγές που θέλουν οι τραπεζίτες είναι οι εξής. Γρήγορα. Πρώτον, άρση του τραπεζικού απορρίτου κατά το πρότυπο του εξοδικαστικού μηχανισμού για όσους έχουν κάνει αίτηση παγωγής στον νόμο Κατσέλη. Δεύτερον, άρση της δυνατότητας να παίρνει κάποιος, προσέχτε, αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων με την υποβολή και μόνο της αίτησης. Προσέχτε και τι άλλο. Αυστηροποίηση των κριτηρίων για όσους σταματούν να εξυπηρετούν τη ρύθμιση και κατάργηση της τριετίας βάσει της οποίας διαγράφονται τα χρέη από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες. Θέλουν να σκληρύνει πολύ περισσότερο ο νόμος Κατσέλη και έχουμε δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών σε ό,τι αφορά το Ελβετικό Φράγκο. Ο νόμος Κατσέλη έχει τις νομικές πτυχές, αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ό,τι σχεδιασμός υπάρχει γίνεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζικής Επιτροπής και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα είναι σε δουλειά να βρισκόμαστε. Για να καταλάβετε, αυτό που μαθαίνει, δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο πανεπιστήμιο σε οικονομική σχολή, θα το μάθει στην τρίτη λυκείου. Αυτός που έχει υψηλό εισόδημα ο κεφαλαιοκράτης επενδύει για να έχω εγώ δουλειά. Εάν δεν υπάρχει ο κεφαλαιοκράτης, εγώ θα είμαι στο σπήλαιο. Ο μεσαίος είναι αυτός που αποταμιεύει, καταναλύσκει, αποταμιεύει και επενδύει. Εάν κόψεις τον μεσαίο, τότε το πρόβλημα αγγίζει και τους πάνω και τους κάτω. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν. Ό,τι πληρώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα του 2015. Και είπαμε και χθες και να το διευκρινίσω για να μην στέλνουν και διάφορα μηνύματα κάποιοι και να μου λένε ότι είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πέσει το ταβάνι να με πλακώσει. Να καταλάβετε ότι από πλευράς οικονομικής επιστήμης αυτό που ομολόγησαν ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Τσακαλώτος, από πλευράς οικονομικής επιστήμης ως οικονομολόγος, μόνο έναν χαρακτηρισμό μπορώ να δώσω. Είναι εγκληματικά. Στην κυριολεξία εγκληματικά αυτά. Κυρία Βορδόνη, μας είπε ο Σπύρος Σταθάκης κάτι το οποίο είχαμε πει και εμείς στην αρχή και το είχατε μάλιστα προειδοποιήσει, είχατε χτυπήσει το καμπανάκι εδώ και καιρό. Έγινε ένα συνέδριο σήμερα και πήγανε οι τραπεζίτες, οι διοικητές. Και είπανε σήμερα επιλέξει πλέον, ανοίξανε βεντά για το θέμα και λένε θέλουμε αυτές τις αλλαγές στο νόμο Κατσέλη κανονίσει την πορεία. Έτσι. Αυτά τα συζητήσουμε, θυμίσουμε να τα συζητήσουμε τη Δευτέρα. Και με τον Γαβρίλο τον Χαρικιώτη που θα τον έχουμε εδώ για να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες και ποιος είναι ο συνδυασμός του ανθρώπου ο οποίος θα πρέπει να συνδιαλέγεται για τις τράπεζες και τι να προσέχουμε πλέον. Τώρα πια. Εδώ, κυρία Βορδόνη, είχατε πει ότι θα υπάρξει πιθανότητα και όπως ήρθε, μας λέει τώρα ο Σπύρος Σταθάκης, που χτυπάνε το καμπανάκι και λένε θέλουμε να χαλάσουμε, να καταστρέψουμε αυτό το νόμο. Έστω αυτός όπως είναι. Ο νόμος Κατσέλη. Να γίνει πιο δύσκολο. Η ουσία αυτή είναι. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Αυτή τη στιγμή με αυτά που ακούμε τώρα εδώ πέρα και όσοι γνωρίζουμε τέλος πάντων, το βασικό όπλο που έχει ο νόμος Κατσέλη είναι πιο να αναστέλλονται όλα τα καταδιοκτικά μέτρα. Δηλαδή, αν εγώ αύριο καταθέσω στον πελάτη μία αίτηση ενώπιον του αρμόδιου ειδικού, σταματάνε τα πάντα. Κινητοποιείται με το δικαστικό μελετή. Δεν έχει λοιπόν δικαίωμα η τράπεζα να τον κυνηγήσει, να του κάνει εκτέλεση τη διαταγή πληρωμή. Απαγορεύεται εκ του νόμου. Μέχρι πότε αυτό, μέχρι να γίνει δίκη.
είναι συστατικό στοιχείο του νόμου Κατσέλη από το 2010 που στήθηκε και έχει εφαρμοστεί. Τώρα αυτό που ζητάνε, το ζητάνε, δεν θεωρώ ότι θα ανατραπεί. Μιλάμε τώρα για τη βάση του νόμου Κατσέλη, είναι όλη η ουσία του νόμου Κατσέλη. Και γι' αυτό τρέχουν στο νόμο Κατσέλη άνθρωποι. Να προλάβουν το κακό, να προλάβουν τον πληθυσμό. Εσείς τι προτείνετε στον κόσμο, γιατί εδώ μέσα πρέπει να περνάμε και τις προτάσεις μας. Βέβαια, αυτό που προφανώς προσπαθούν να περάσουν είναι ότι να μην έχουν την αναστολή με την κατάθεση. Να πάμε λοιπόν στο πρώτο δικαστήριο που είναι τα ασφαλιστικά και εκεί να πετύχουμε να κερδίσουμε την αναστολή με τον ειρηνοδίκη που θα τον πείσουμε ότι πρέπει να μπούμε στον νόμο Κατσέλη. Άρα λοιπόν, δώσε μου το όπλο και την προστασία να μην μου πάρουν το σπίτι. Βέβαια, δεν νομίζω ότι ποτέ αυτό θα ανατραπεί. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω. Από εκεί και μετά, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει το εξής. Δεν μπορεί πλέον να περιμένει με τα χέρια δεμένα ότι η τράπεζα θα τον βοηθήσει, θα του κάνει το ό,τι οργανώσει. Άρα, ακούστε τι λέει η κυρία Βορδόνη. Πρώτον. Δεν μένουμε με τα χέρια δεμένα. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε το όπλο του νόμου Κατσέλη. Δεν το συζητάμε αυτό. Μάλιστα. Όσο και να θέλουν να τον πατήσουν κάτω και να τον καταργήσουν, δεν καταργείται και προφανώς θα έχει και περαιτέρω εφαρμογή και πέρα από το 18. Τώρα, το ότι θέλουν να τον κάνουν λίγο πιο αυστηρό, μέχρι ένα σημείο είναι κατανοητό. Τώρα να τον καταργήσουν, να του ακυρώσουν το βασικό θεμελιακό στοιχείο που έχει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι κατάργηση αυτό που ζητούν. Ναι. Είναι δυνατόν εγώ δηλαδή να μπω μέσα στο νόμο Κατσέλη και να μην μου παρέχει το προφανές, την ασφάλεια, την προστασία που. Γι' αυτό το λόγο και ψηφίστηκε και ο νόμος Κατσέλη. Ναι. Πρόσεξε εδώ, κυρία Βορδόνη, αν σας δώσω μια σαν πληροφορία. Mm-hmm. Πρόσεξε τώρα, επειδή δεν έχουν επιτύχει το στόχο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως παίρνουν μπροστά το χαρτάκι, το κουαρτέτο κτλ. Mm-hmm. Επειδή δεν έκαναν εγκαίρους πληστηριασμούς, και δεν μιλάω για πρώτη κατοικία, μην παρεξηγηθώ, τώρα θα πέσει ο πέλεκης επί δικαίων για αδίκων. Και εδώ προσέξτε φαγή τώρα. Έγινε, πέρα από αυτό το ζήτημα υπάρχει και το δημόσιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος δεν έχει περάσει ποτέ έξω από τράπεζα. Τώρα, δεν έχει μπει ποτέ να μέσα τελειώσουμε τις τράπεζες για και να θα πάρει έχουμε. Δάνειο και οφείλει. Δεν έχει μπει σε ρύθμιση. Ναι, κάνει το σπίτι. Ναι, ναι. Και εδώ κυρία Βορδόνη, επειδή μίλησε ο Λουκάς τώρα, ο οποίος ασχολείται και αυτός με τα οικονομικά και για την οικονομική συντάξη, εγώ ρωτώ. Μέχρι στιγμής 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι πολίτες είναι στο κόκκινο. Είναι σημαδεμένοι δηλαδή. Χρωστάνε ληξιπρόθεσμα, χρωστάνε. Και από αυτούς περίπου ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο είναι με μέτρα αναγκαστικού, δηλαδή κατασχέσεις, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, δεσμεύσεις λογαριασμών κτλ. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα πάνε να πληρώσουν το δάνειό τους, άμα είναι από το δημόσιο? Γιατί εδώ έχουμε και δημόσιο, και τράπεζες, και ασφαλιστικά ταμεία, και ΔΕΗ, και ΙΔΑΠ, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπάρχουν γενικά οφειλές παντού. Στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο φορέα, γενικά ο κόσμος χρωστάει δυστυχώς και χρωστάνε και πολλά. Και για να μην αναφερθούμε στους επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν αγώνα να δουν τι θα κάνουν. Άλλια. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε να κλείσουμε ρυθμίσεις με κουρέματα από τις τράπεζες και έρχονται και ζητάνε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Αντιλαμβάνεστε τώρα όταν μιλάμε για δάνεια, είτε μικρά είτε μεγάλα, ότι ο δανειολήπτης αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χρωστάει 50.000 ευρώ στην εφορία, δεν τις έχει ρυθμίσει. Του βάζουμε λοιπόν το μαχαίρι στο λαιμό η τράπεζα και του λέει: αν δεν μου φέρεις τη φορολογική ενημερότητα, δεν θα δεχτώ το ακίνητο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα δεχτώ την απομείωση. Μιλάμε ότι είναι πολύ ασφικτική η πίεση. Και τι πρέπει να κάνουμε, τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Χρωστάει ένας από τον Άννα στον Καϊάφα. Στο ασφαλιστικό του φορέα. Χρωστάει στο δημόσιο, στην εφορία. Συγχρόνως ότι πρέπει να κάνει ρύθμιση στην τράπεζα, λέει η κυρία Βορδόνη. Του ζητάνε λοιπόν φορολογική ενημερότητα. Και τι γίνεται σε αυτό? Συγκεκριμένα για να προσφέρουμε το ακίνητο και να γίνει το μεγαλύτερο κούρεμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και εφαρμόζεται. Παραχώρηση ακινήτου, ειδικά στα επιχειρηματικά δάνεια, και απομείωση ως εξάρτηση, θα έλεγα, του υπολείπου της οφειλής. Δηλαδή, μιλάμε για δάνεια, είτε μικρά είτε μεγάλα, 200-300, μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο, και υπάρχουν μεγάλα ακίνητα τα οποία τα εκχωρούμε, αλλά έρχεται και μας ζητάει και φορολογική ενημερότητα. Πραγματικά πρέπει να υπάρξει μία ανοχή, θεωρώ, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να έρθει επιτέλους αυτή η εγκύκλειος. Να έρθει η εγκύκλειος που περιμένουμε όλοι γενικότερα με τις ρυθμίσεις. Από πού την περιμένουμε αυτή την εγκύκλειο? Την επίμαχη αυτή την εγκύκλειος μέχρι τις 120 δόσεις. Να έρθει επιτέλους να εφαρμόζεται από τις εφορίες για να μπορούν οι επιχειρηματίες να κάνουν τα δέοντα. Γιατί υποτίθεται. Έχει δίκιο, κυρία Βορδόνη. Αυτό, κυρία Βορδόνη, που είπατε σήμερα. Ισχύει. Υποτίθεται ότι 120 δόσεις θα έλυναν αυτό το πρόβλημα που περιέγραψε η κυρία Βορδόνη. Δηλαδή να θέλω εγώ να προσφέρω ένα ακίνητο, αδερφέ, στην τράπεζα για να μου κάνει ένα κούρεμα στο επιχειρηματικό δάνειο και να έρχεται η τράπεζα και μου λέει όχι. Γιατί είναι ενισχυμένο στον ΕΦΚΑ ή το ΝΟΑΕ. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να συνδυαστούμε. Μισό λεπτό, ξέρετε γιατί συμβαίνουν αυτά? Γιατί αναγκάζονται τώρα οι τράπεζες με τα NPL, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να τρέξουν, γιατί πρέπει να βγουν κάποιοι δημοσιονομικοί στο. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι ανεκδίκητοι τύποι το 2015 μηδένισαν την αξία των τραπεζών
36 δισεκατομμύρια χάθηκαν σε ένα βράδυ και 41 δισεκατομμύρια. Μην πάμε πίσω εδώ γιατί δεν έχουμε χρόνο απεριόριστο να πούμε. Οι τράπεζες σήμερα να μην μπορούν να κάνουν διευκολύνσεις ούτε στο ένα. Μια τελευταία ερώτηση. Είπε κάτι ο Σταθάκης, κυρία Μπουλάνη. Ξέρετε, ανεκδίκητοι τύποι αυτοί που κυβερνούσαν το 2015 και κυβέρνασαν σήμερα. Είπε κάτι ο κύριος Σταθάκης. Ο Σπύρος Σταθάκης, κυρία Μπουλάνη. Είχατε πει παλιότερα για πολύ καλές αποφάσεις των πρωτοδικείων γενικών. Για τα ελβετικά για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε προηγούμενη απόφαση. Σε αυτή την απόφαση, στις δύο αποφάσεις της χθεσινής, βάζει και ποινή στην τράπεζα και της λέει ότι αν δεν τηρήσει την απόφαση, που είναι τι, το δάνειο να πληρώνεται με την ισοτιμία όταν έκλεισε το δάνειο, όχι με την ισοτιμία τη σημερινή, θα έχει και πρόστιμο 3.000. Δεν το συζητάμε. Με το ελβετικό φράγκο πώς πάει τώρα η εδώ. Η ελληνική δικαιοσύνη θεωρώ ότι κάνει τα μέγιστα για να προστατεύσει τους δανειολήπτες. Δέχονται μεγάλες πιέσεις, πιστέψτε μας, και στα κροατήρια και στις οριστικές που είναι το νόμο Κατσέλη, μεγάλες πιέσεις από τις τράπεζες για πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλος αυτός ο αγώνας. Προσπαθούμε δηλαδή να αποδείξουμε τα αυτονόητα ότι ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα, έχει κάποια μηδαμινά να ζήσει και προσφέρουμε 100 ευρώ, 200 ευρώ, όσα μπορούμε. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε και να χτυπήσουμε καμπανάκι και τώρα θα έρθουμε. Για να ολοκληρώσει και έρχομαι σε σένα. Ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν πλέον. Ο κόσμος μας ακούει ειλικρινά τώρα, περιμένει να γίνει τι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όσοι δεν προλάβουν να μπουν τώρα στο νόμο Κατσέλη, θα μπουν ενδεχομένως με τις τροποποιήσεις που θα έχει εκείνος. Ευχόμαστε να μην περάσουν τα αυστηρά μέτρα που πιέζουν τέλος πάντων οι τράπεζες. Οπότε να κινηθούν και για ρυθμίσεις και για κουρέματα. Γίνονται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Τη Δευτέρα θα μιλήσουμε και για εξοδικαστικούς κλπ. Το πιο τραγικό σε όλο αυτό είναι ότι οι δανειολήπτες, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι επιχειρηματίες, δεν μπορούν να απεμπλακούν από τα χρέη τους. Ακόμη και αν παραχωρήσουν όλη τους την περιουσία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πει: εγώ χρωστάω 200.000, έχω 3 ακίνητα, πιάνουν την εμπορική αξία, όχι την αντικειμενική, με αποτέλεσμα τα 3 ακίνητα και τα 3 να έχουν 120.000 ευρώ. Και να τους τα δώσει και να πάει να δουλέψει ιδιώτης μετά, πάλι θα χρωστάει. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να πει. Αυτό, κυρία Βορδόνη, το συναντάτε. Έτσι. Δεν αυτό είναι το πρόβλημα. Από τις οφειλίες, δυστυχώς. Δηλαδή και πληθυσμό. Δεν αποσβήνεται. Κυρία Μπορδόνη, έχετε. Και ακόμα και το πρώτη κατοικία. Μιλάμε και για πρώτη κατοικία. Όχι, χρωστάει κάπου και κυρία Μπορδόνη, το δημόσιο βαράει. Πάμε να πούμε καλησπέρα. Δεν έχω άλλο χρόνο, παιδιά. Στον κύριο Δημήτρη Δρεπανόπουλο, συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας. Καλησπέρα, κύριε Δρεπανόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Λοιπόν, για μισό λεπτό, κύριε Δρεπανόπουλε. Εδώ έχουμε και τον κύριο Νίκο Καλάκο, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΤΑΕΠ. Κύριε Καλάκο, τι γίνεται με τις συντάξεις, μπορείτε να μας πείτε, τις επικουρικές? Ναι. Γιατί έχουμε και τους ανθρώπους εδώ πέρα να τους ενημερώσουμε, ναι, και να μην ένα λογαριασμό. Να πούνε και αυτοί. Δεν αφορά το ΕΤΑΕΠ, ο λογαριασμό. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Να πω για τις επικουρικές. Καταρχάς να πω ότι συνεχίζεται το ξύλωμα του νόμου 4387 του κυρίου Κατρούγκαλου. Έχουν γίνει 17 παρεμβάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε μια καινούργια παρέμβαση στη συντάξη. Ξυλώνει αυτό το καλό νόμο. Ναι, βέβαια. Ρεψαλιδοχέρι. Σήμερα. Ρε πολιτική απατεώνα, εσύ δεν έλεγες ότι είναι ο καλύτερος νόμος? Για τον Κατρούγκαλο μιλάω. Καινούργια παρέμβαση στις προσωρινές συντάξεις, στην έκδοση των προσωρινών συντάξεων, και να έρθει στις επικουρικές. Δυστυχώς στις επικουρικές δεν έχει πάρει κανένας επικουρική σύνταξη μετά την 31/12/14. Και κάποιες χιλιάδες που εκδόθηκαν, παρανόμως εκδόθησαν και θα επανυπολογιστούν. Άρα αυτού νου εκεί ο νόμος ψηλώνεται. Λοιπόν, δεν έχουμε τρόπο υπολογισμού στις επικουρικές συντάξεις. Τρία χρόνια δεν υπάρχει τρόπο υπολογισμού στις επικουρικές. Ελπίζω να βρούμε και να είναι ζωντανοί. Που περιμένουν, δηλαδή, να είναι ζωντανοί άνθρωποι. Να πάρουν τη σύνταξή τους, αυτό το φιλοδόρημα. Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν 4 τομείς που εξετάζονται αιτήσεις του τελευταίου τριμήνου του 2012. Αιτήσεις. 4 τομείς επικουρικών συντάξεων. Κατέθεσα τα καρδιά μου το 12, είναι, ακόμα περιμένω. Είναι των εμποροϊπαλλήλων, είναι των μηχανικών και εργοληπτών, είναι των συμβολογράφων και των δικηγόρων. Του 12 είναι αυτά. Του 12, τέταρτο τρίμηνο. Πάρουν... Ακριβώς. Είναι άλλοι 3 τομείς που εξετάζονται το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Και μου λέτε 4 χρόνια. Εδώ μιλάμε 5 χρόνια περιμένουν οι άνθρωποι ακόμα. Έχετε χρόνο. Ακριβώς. Περιμένετε. Άλλο ένα, κάτι υπομονή. Άρα και μιλάμε για επικουρικές τάξεις των 100 και των 120 ευρώ. Πλεονάσματα και θα τα μοιράσει. Εκεί ο Θανάσης Καποτάς έχει κάνει ένα διοικητή, ένα διοικητικό, ένα οργανισμό. Λοιπόν, Θανάση Καποτά, θα σου κάνω μνημείο έξω από το ΕΤΑΕΠ.
Θα με θυμηθείς, θα το κάνω. Σε λίγο γίνονται εκλογές. Θα με θυμηθείς. Άκου που σου λέω, Θανάση. Άκου που σου λέω. Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, 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 καθόλου. Πολύ καλά. Λοιπόν, ότι είμαι και στο πιθαρχικό. Όχι, όχι, όχι. Δεν είσαστε. Εσείς είσαστε συνάδελφοι. Εκεί μαζί τα κάνετε εκεί πέρα, μαζί τα φτιάχνετε. Όχι, δεν τα φτιάχνουμε μαζί ούτε. Αλλά προσπαθείτε να βρείτε το. Ούτε μαζί τα φτιάχνουμε, ούτε χώρια είναι ο καθένα. Προσπαθείτε να βρείτε εκεί πέρα, λέω, είναι μια λύση. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι ταλαιπωρείται ο συνταξιούχος και δεν μπορεί να πάρει την επικουρική του σύνταξη. Και αυτό συμβαίνει και στα εφάπαξ. Και εδώ ήθελα να συμπληρώσω ότι το περίφημο αυτό κοινωνικό μέρισμα που πολύ διαφημίζεται τελευταία, ένα κομμάτι είναι, δημιουργείται από δανεικά. Και τι εννοώ από δανεικά? Όταν εισπράττουμε χρήματα από το μνημόνιο, δηλαδή δανεικά για να πληρώσουμε τα εφάπαξ, ήδη είμαστε σε ένα νέο πρόγραμμα των 350 εκατομμυρίων και έχουμε 2.600 από θεματικό στην Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή εφάπαξ και δεν χρησιμοποιούμε τα δικά μας και δανειζόμαστε, παρουσιάζουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα. Και από αυτό το πλεόνασμα δίνεται το μέρισμα. Άρα ένα κομμάτι, πέρα από την υπερφορολόγηση, είναι και δανεικά που χρεώνουμε τα παιδιά μας. Να το ξέρει ο ελληνικός λαός και αυτός που θα πάρει το χιλιάρικο τα Χριστούγεννα, ότι ένα κομμάτι από αυτό είναι δανεικό. Όταν το πάρει καταρχάς. Όταν το πάρει, είναι δανεικό, έχει χρεώσει τα παιδιά του για αυτό το πράγμα. Κύριε Δρεπανόπουλε, εσείς σαν συνταξιούχος τώρα της Εθνικής Τράπεζας, για πέστε μας. Καταρχήν πληρωθήκατε τη σύνταξη. Ακούστε κύριε Μιλωνάκη, η υπόθεση του επικουρικού, το οποίο απολαμβάνουν οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, είναι πολύ παλαιά. Υπάρχει μια σύμβαση από το 1949, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ της τότε διοικήσεως της Τράπεζας και των συλλόγων του προσωπικού των ανεργία υπαλλήλων. Και αποσκοπούσε στην ενίσχυση της κυρίας συντάξεως όποτε βγαίνανε οι υπάλληλοι στη σύνταξη. Έκτοτε, δηλαδή από το 1949 μέχρι σήμερα, καμία διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης, η οποία μετέχει και στη διοίκηση του ταμείου το οποίο συναισθήθη τότε, το 1949, αρνήθηκε την καταβολή αυτού του βοηθήματος του επικουρικού. Ξαφνικά ανέκυψε το θέμα αυτό, διότι η διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης άρχισε να λέει ότι υπάρχουν ελλείμματα στο ταμείο. Σας αναφέρω ότι στις 3/9 του 2017 ο αξιότιμος διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, ο κύριος Φραγκιανάκης, έδωσε μία συνέντευξη επί διαφόρων οικονομικών θεμάτων σε μία μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών. Μεταξύ των άλλων ανεφέρθηκε στην περίπτωση του επικουρικού ταμείου της Εθνικής Τραπέζης και είπε τα εξής, ότι υφίσταται πίεση από το εξωτερικό για να περικοπεί ή να μην δοθεί πλέον αυτό το επικουρικό επίδομα. Δεν διευκρίνησε από ποιους είναι αυτή η πίεση. Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Δρεπανόπουλο, επειδή είσαστε πάρα πολύ εύστοχος και έχετε χτυπήσει. Δύο λεπτά, ακριβώς, αν μου επιτρέπετε. Όχι, δεν μπορώ να επιτρέψω. Δύο λεπτά. Εγώ σε δύο λεπτά θα έχω κλείσει, θα έχω πάει σπίτι μου. Αλλά λέω το εξής. Ναι. Ρωτώ, αυτά τα χρήματα του επικουρικού ήταν δικά σας χρήματα? Λοιπόν, αυτά τα χρήματα ήταν αποκλειστικώς συνεισφορές της τραπέζης και των υπαλλήλων των ενεργεία, χωρίς καμία ανάμειξη του κράτους. Μάλιστα, του κρατικού δηλαδή προϋπολογισμού. Και ξαφνικά αυτά τα λεφτά πού πήγαν? Και χωρίς να προέρχονται από εισοδήματα φόρων υπερτρήτων. Μάλιστα, μάλιστα. Όπως ακριβώς έγινε και με τους ανθρώπους της εμπορικής που ήταν εδώ και με τους ανθρώπους. Και ρωτώ, αυτά τα λεφτά καθόλου να κουπούνται από έξω? Εκτός από το PSI που σφαγιάστηκαν, πού πήγαν τα υπόλοιπα, στον ΕΦΚΑ? Ούτε ξέρω, κύριε Μιλωνάκη. Ούτε ξέρετε. Ούτε καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο κύριος Δρεπανόπουλος, ο οποίος με δύο κουβέντες είπε ακριβώς την αλήθεια. Την αλήθεια. Ό,τι συμβαίνει σε όλους τους συνταξιούχους. Όλες οι επικουρικές, κύριε Καλάκο. Κλέβουνε τα λεφτά των ανθρώπων. Κλέβουνε, είναι κλέφτες, κοινοί κλέφτες. Δεν ξέρω ποιοι το κάνουνε, πώς το κάνουνε. Αυτοί είναι οι δανειστές, αυτοί είναι η κατοχική κυβέρνηση. Και ένα τελευταίο, κύριε Μιλωνάκη. Ναι. Κλείστε όμως. Πέστε μας. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Δευτερόλεπτα, πέστε μας. Να μας εξηγήσει η διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης. Μάλιστα. Τώρα τη λένε Εθνική Τράπεζα. Κόψανε και το Ελλάδος.
Εμείς υπηρετήσαμε στην παλιά. Εντάξει, Εθνική δεν έχω άλλο χρόνο σας λέω, με πιέζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, η διοίκηση Εθνικής λοιπόν να μας πει πού πήγαν τα λεφτά σας, αυτό θέλετε. Δεν προήλθαν τα ελλείμματα τα οποία ισχυρίζεται ότι έχει. Λοιπόν. Ασφαλώς όχι, ούτε από τους υπαλλήλους. Ευχαριστούμε ούτε από πολύ τον κύριο Δρεπανόπουλο, Δημήτρη Δρεπανόπουλο, συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας. Έτσι είναι με όλους τους συνταξιούχους, κυρίως των τραπεζών. Αυτό αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Αυτό μας λένε οι άνθρωποι. Τα λεφτά τους είναι κλεμμένα. Τα κλέβουνε. Με ένα μαγικό τρόπο τα εξαφανίζουνε. Οι άνθρωποι με εντολή δανειστών προφανώς είναι απατεώνες κοινοί πλέον. Διότι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να χάνει ο άλλος τα λεφτά του. Ένας ολόκληρος κόσμος, κύριε Καλάκο, έτσι δεν είναι? Εσείς πώς το βλέπετε? Βέβαια. Είναι το αποθεματικό που δημιουργείται λοιπόν, στα ταμεία ωραία. Είναι ιερό. Δυστυχώς, δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς με πιέζουν πάρα πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. 2-11-1600. Μην ξεχνάμε το χορηγό μας. Κολαγόνο. Δύο μπουκάλια. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να καληνυχτήσουμε τον κύριο Φώτη Χαρίτο. Καληνύχτα σας. Την κυρία Χρυσούλα Μπουρδόνη. Καλή σας νύχτα. Τον κύριο Νίκο Καλάκου. Καλή σας νύχτα, κύριε Καλάκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λουκά.